και δύο ανακοινώσεις. Εξαφανίστηκε από το σπίτι της στην οδό Ατρέως 16 στην Αθήνα η Μαρία Μπάρμπα του Δημητρίου 17 ετών. Η Μπάρμπα έχει ανάστημα 1,67, μαλλιά ξανθά και μάτια γαλανά. Κατά την εξαφάνισή της φορούσε μπουφάν με παντελόνι κοτλέ χρώματος ροζ. Όποιος γνωρίζει οτιδήποτε για την Μπάρμπα να επικοινωνήσει με το πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα. Εξαφανίστηκε στις 16 Ιουνίου από το κρανίδι Ερμιονίδος ο Ανδριανός Γιανακόπουλος, 56 ετών. Ο Ανδριανός Γιανακόπουλος έχει ανάστημα 1,65, καστανά μαλλιά και μάτια και πάσχει από ψυχολογικά προβλήματα. Όταν εξαφανίστηκε φορούσε ζιβάγκο, μπέζ και μαύρο παντελόνι. Παρακαλείται όποιος γνωρίζει οτιδήποτε για τον Γιανακόπουλο να επικοινωνήσει με τους δικούς του στο τηλέφωνο 4631 418 ή με το πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα. Εδώ κυρίες και κύριοι ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Από εμάς γεια σας. Κοπαντική δυσφήμιση κατά συρροή ασκήθηκε σήμερα εναντίον του Γεωργίου Κοσκοτά και παντός υπευθύνου που ήθελε προκύψει από την ανάκριση. Η δίωξη ασκήθηκε ύστερα από μήνυση που υπέβαλαν σήμερα κατά του κυρίου Κοσκοτά οι υπουργοί Γεώργιος Παπανδρέου και Γεώργιος Πέτσος και ο διευθυντής του πολιτικού γραφείου του Πρωθυπουργού Αντώνης Λιβάνης. Εν τω μεταξύ επικυρώθηκε σήμερα από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών η εισαγγελική διαταγή για την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα του κατηγορούμενου Γεώργιου Κοσκοτά. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Σωτήρης Κωστόπουλος, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου αν στην υπόθεση Κοσκοτά έχουν ευθύνες και μέλη της κυβέρνησης, τόνισε ότι δεν προέκυψε καμία ευθύνη για κανένα μέλος της κυβέρνησης. Σε άλλη ερώτηση δημοσιογράφου, αν η κυβέρνηση θα είναι άτεγκτη προς κάθε κατεύθυνση είτε μέσα στο ΠΑΣΟΚ είτε όχι, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέλαβε με έμφαση τη χθεσινή του δήλωση ότι η κυβέρνηση δεν θα χαριστεί σε κανέναν είτε βρίσκεται στο χώρο του ΠΑΣΟΚ είτε όχι. Αυτό βεβαίως, διευκρίνησε ο κ. Κωστόπουλος, δεν έχει καμία έννοια ότι στη δήλωσή του στρέφεται κατά οποιοδήποτε μέλος της κυβέρνησης ή του κινήματος. Εξάλλου, όπως ανακοινώθηκε από τη Νέα Δημοκρατία, ο πρόεδρος του κόμματος Κωνσταντίνος Μητσοτάκης επισκέφθηκε σήμερα το μεσημέρι το διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, Δημήτρη Χαλκιά, από τον οποίο ενημερώθηκε για την υπόθεση Κοσκοτά. Νέες αιματηρές συγκρούσεις ξέσπασαν σήμερα στα κατεχόμενα από το Ισραήλ αραβικά εδάφη, μία ημέρα πριν από τις κρίσιμες εκλογές στο Ισραήλ. Στην Ιερουσαλήμ, στρατιωτικός αξιωματούχος δήλωσε σήμερα ότι δεκάδες άτομα συνελήφθησαν ως ύποπτοι για την βομβιστική επίθεση εναντίον λεωφορείου στη Δυτική Όχθη, που είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν 4 άτομα. Από τις ταραχές που ξέσπασαν σε άλλες πόλεις των κατοχόμενων εδαφών, ένας ακόμη Παλαιστίνιος διαδηλωτής σκοτώθηκε και τουλάχιστον 21 τραυματίστηκαν από Ισραηλινά πυρά. Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα.